Θα πάμε πρώτα πίσω από το λόγο, να δούμε που λέγεται το χωριό του Σημειώνα πάλι, επειδή κάτω από το μοναστήρι, γιατί έγινε αργότερα στον πρώτο και του αιώνα, έγινε προσκύνημα σε αυτό το μέρο. Σαν τη Μέκα τώρα στους Μουσουλμάνους, σαν τη Ιερουσαλήμ, δηλαδή, έγινε προσκύνημα. Όταν ο κόσμος από μακριά αναπροσκυνεί εδώ σε αυτή την περιοχή. Και μείνανε στα χωριά αυτά και ιδιαίτερα στο χωριό του Σημειών, μαζευτήκαν οι πίεταροι, δηλαδή σαν μικρά ξενοδοχεία, καφενεία τότε. Μαζευτήκαν οι άνθρωποι εκεί και πέρασαν η σειρά να μπουν μέσα στο μοναστήρι. Και αυτοί που θέλανε να βαπτιστούν πάλι μαζευτήκαν γύρω-γύρω το λόφο στα χωριά αυτά για να πάνε να βαπτιστούν μέσα στο μοναστήρι. Και από το χωριό λέγεται ιερός δρόμος προς τα πάνω και έχει αψίδα, ήταν ίσως από την άλλη πλευρά στο μοναστήρι. Λοιπόν, αρχίζουμε από την είσοδο εδώ απέναντι η όψη μας. Είναι οι τέσσερις εκκλησίες, είσοδος από εδώ. Αναπαράσταση είναι εδώ για να ξέρετε πως είναι μέσα, δηλαδή δείχνει αυτή η είσοδος, αυτή η όψη δηλαδή εδώ, είναι απέναντι μας, είναι αυτή εδώ. Αυτή μία εκκλησία, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Τέσσερις εκκλησίες, σχήμα σταυρού, γύρω στο στήλο που είναι στη μέση, είναι οκτάγωνο τρούλο πάνω και ήταν όλες τις εκκλησίες σκεπασμένες με ξύλο. Και τα παράθυρα τα ψηλά που έχει τώρα. Αυτή η όψη που είναι απέναντι μας, αψίδες, στάλεσμα, σταυρούς πάνω σε κολόνες, κορυφιακά κοινόκρονα, με λεπτά φύλλα, τα κορυφιακά. Και γερνάνε, εκεί φύλλος δηλαδή που είναι κάτω από την αψίδα, γερνάνε προς τα πάνω, φυσάει ο αέρας. Σαν να φυσάει ο αέρας, έχει γυρίσει όπως είδαμε τα δέντρα γυρισμένα έτσι από τον αέρα. Σκέφτηκε πάλι ο αρχιτέκτης μας να κάνει αυτή την κίνηση. Εκεί οι τρύπες πάνω, εδώ παράδειγμα υπήρχαν δοκάρια πάνω, εντάξει έξω και μέσα, πήγαν τα δοκάρια μέσα στις τρύπες. Το δείχνει εδώ καθαρά πως ήταν η φαντασία δηλαδή, αλλά κατά κάποιο τρόπο το έχει καταφέρει να το επιτύχει πως ήταν δηλαδή. Και αυτό το μοναστήρι πιο μεγάλο, αυτή δηλαδή, πιο μεγάλη από την Άγια Σοφία. Και χτίστηκαν πριν την Άγια Σοφία, τέλος του 5ου αιώνα. Ορισμένοι αρχιτέκτες που δουλεύαν εδώ ορισμένοι, βάλαμε χέρι πάλι στην Άγια Σοφία. Η βάση, η μεγάλη βάση, αυτή η βάση δείχνει τη τεράστια κολόνα ήταν. Ήταν η βούλη χοντρή βέβαια και ψηλή. 12 μέτρα ύψος. Έμενε εκεί η υπόλοιπη ζωή του, 42 χρόνια. Όταν πέθανε, το δώσανε εδώ. Δεν κατέβαινε ποτέ, δεν κατέβαινε καθόλου. Του δώσανε νερό και ψωμί πάνω και να κάνει τις ανάγκες του. Είχαν πιάσει κανάλια, αυτά τα κανάλια είναι μείνει και πάει το κανάλι προς έξω. Όταν γυρνάμε από εκεί θα σας δείξω το κάτι. Τα έχουν κάνει σε όλα. Και αυτές οι τρύπες, γύρω-γύρω, βάλανε ξύλινες κολόνες εδώ, τους σκεπάζανε πριν να κτιστεί, εκεί πέθανε πριν να κτιστεί αυτό, βέβαια. Τους σκεπάζανε σαν σκηνή πάνω, δηλαδή, για να το προστατεύουν από τον ήλιο και από το κρύο. Κολόνες. Σαν να έχει ένα σπιτάκι πάνω στο τέλος. Αλλά το βάλανε πάνω για να το ακούει. Τα πλήθη μαζευτήκαν πολύ εδώ γύρω του. Για να το ακούνε, το βλέπουν, αναγκάστηκε να κάνει αυτή την πατέρα. Έχει αναπαράσταση πάλι για την κολόνα με 7 του. Και στο κτίριο, ένα παράδειγμα, πως κάνανε δηλαδή προσκύνημα εδώ. Εδώ το θάψανε και μετά μεταφέρθηκε στην αδειότητα του σώματος. Βλέπετε κάτω, που με πέφτει. Ο Χριστός στο σταυρό με γυρισμένο κεφάλι. Και το κεφάλι του, επειδή είναι σχήμα σταυρού οι εκκλησίες. Και το κεφάλι του Χριστού, δηλαδή η Άγια Τράπεζα εκεί, γύριζε λίγο έτσι όπως ήταν το κεφάλι του Χριστού στο σταυρό. Αναγκαστήκα να αφήσω ένα μεγάλο βαπτιστήριο με μια εκκλησία που ήταν για προετοιμασία. Και ιερός
δρόμους που είδαμε στο χωριό κάτω καταλήγει εδώ, από αυτή την ουρά. Κάτω εκεί πήρε και είδαμε την αψίδα, καταλήγει εδώ, ο δρόμος που είδαμε από το χωριό. Από εκεί ανεβήκανε και ήρθαν, πιάσαν σειρά, από ξημερώματα μέχρι το βράδυ, χρόνια έτσι. Ροή. Χιλιάδες καθημερινότητα, ρίχναν νερό, πλούσαν άλλα ρούχα και πιάσαν σειρά πάλι προς τις εκκλησίες. Και αυτή η ροή η ώρα και είναι. Αλλά εδώ με δύο παράθυρα, γιατί. Εκεί είδαμε πέντε παράθυρα, τα περιγράμματα του Χριστού. Τρία παράθυρα στην άλλη εκκλησία, τρία άλλα. Δύο παράθυρα τι είναι. Τι είναι. Πριν να βαπτιστεί ο άνθρωπος δεν έχει πάει το Άγιο Πνεύμα. Πατήρ και Υιός δηλαδή. Πατήρ και Υιός. Άγιο Πνεύμα και εδώ είναι η κατεχούμενη. Άγιο Πνεύμα είναι δίπλα. Πατήρ Υιός εδώ. Οι τρία παράθυρα είναι η Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι τα πέντε τραύματα του Κυρίου. Επειδή είναι η κλεισία σχήμα σταυρού.